είναι το σημαντικότερο κτίριο που μας σώζεται από την αρχαία Ελλάδα, είναι το Ανάκτορο του Φιλίππου. Είναι ένα κτίριο χωρίς προηγούμενο, για πρώτη φορά εμφανίζεται, ένα μεγάλο περιστήλιο με μια πολύ εντυπωσιακή πρόσωψη. Είναι ένας χώρος που συγκεντρώνει τις λειτουργίες της δημοκρατικής πόλης, δηλαδή τη λειτουργία της αγοράς στο περιστήλιο, τις λειτουργίες του Πριτανείου, Πριτανείο Σίτηση των Αρχόντων, που είναι στο ανατολικό τμήμα στη Θόλο του Μνημείου. Γύρω-γύρω έχει ανδρώνες μεγάλους, δηλαδή χώρους συμποσίων, όπου διαδραματίζεται το περίφημο γεγονός των βασιλέων της Μακεδονίας, ο λεγόμενος Βασιλικός Πότος. Είναι τα συμπόσια στα οποία συμμετέχουν όχι μόνο οι Μακεδόνες, αλλά και οι προσκαλεσμένοι του βασιλιά από όλη την Ελλάδα. Είναι η χώρη όπου αναπτύσσεται η ιδεολογία και η πολιτική. Εδώ ανακηρύχθηκε βασιλιάς ο Μέγας Αλέξανδρος, σε αυτό εδώ το περιστήλιο, σε αυτήν εδώ την αυλή. Διαδραματίστηκαν δηλαδή γεγονότα σε αυτό το κτίριο που σημάδεψαν όχι την ιστορία της Ελλάδας, αλλά την ιστορία του κόσμου, ανατολικού και δυτικού. Όλο το μνημείο, όλο το κτίριο έχει χτιστεί με το λόγο της χρυσής τομής, που είναι ο χρυσός μέσος. Ενσωματώνει την αντίληψη για την ψυχή του κόσμου, που είναι ένα γεωμετρικό κατασκεύασμα κατά Πλάτωνα, και ουσιαστικά αποδεικνύει τη στενή σχέση που έχει ο Φίλιππος με τους φιλοσόφους της εποχής του. Δεν τυχαίο ότι έρχεται ο Αριστοτέλης για να γίνει δάσκαλος του Αλέξανδρου. Όλα αυτά τα διαβάζουμε σε αυτό το μοναδικό κτίριο. Το μνημείο είναι τόσο σημαντικό όσο ο Παρθενώνας, σε μια άλλη διάσταση. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ κρίσιμο όλο αυτό το έργο που γίνεται με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ από το ΠΕΠ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για να το ξαναδούμε. Πρέπει να πούμε ότι η ΑΓΕΣ είναι ο πόλος που φέρνει τους ξένους σε αυτή την περιοχή της Μακεδονίας. Φέτος είχαμε 220.000 επισκέπτες. Αυτό είναι πολύ. Είμαστε στα πρώτα 5 μουσεία χώρους της Ελλάδας, και αν σκεφτεί κανείς ότι αυτό γίνεται σε μια περιοχή χωρίς άλλα τουριστικά ενδιαφέροντα, καταλαβαίνει κανείς πόσο ισχυρός μοχλός είναι ακριβώς η παρουσία αυτών των μνημείων στην περιοχή μας. Όταν πια θα ολοκληρωθεί το έργο και θα στηθεί ο πρώτος όροφος περιμετρικά, οι κολόνες θα σηκωθούν, θα βγουν και κάποιες άλλες κολόνες πάνω από τον πρώτο όροφο. Θα υψωθεί δηλαδή γύρω στα 8 μέτρα. Εμείς οι κάτοικοι των χωριών, των Παλατιτσίων, του Νεοκάστρου, της Μελίκης, του Παλιού Προδρόμου, εδώ κάτω των χωριών του Κάμπου, του Ρουμπλουκιού όπως λέμε, θα έχουμε πια ένα σημαντικό, ένα ιδιαίτερο σημείο αναφοράς, γερώντας πάντα τα μάτια μας προς τη Δύση. Εδώ όπου ο Φίλιππος έστησε αυτό το πολύ σήμαντο ανάκτορο. Θέλουμε στο τέλος αυτού του έργου του συγκεκριμένου, που τελειώνει το Δεκέμβρη και που πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστεί μέχρι το 20, για να έχουμε αναστηλωμένες και τις κολόνες, να έχουμε αναδείξει ένα κομμάτι σημαντικό, ώστε ο κόσμος που θα έρχεται από τον Ιούνιο να μπορεί να βλέπει την νότια πλευρά, δηλαδή όλα αυτά τα ψηφιδωτά και τα ψηφιδωτά εκεί απέναντι, να καταλαβαίνει λίγο το κτίριο, θα κυκλοφορεί από τη μεριά του βουνού και συγχρόνως θα βλέπει την συνέχεια της αναστήλωσης, δηλαδή θα είναι αφενός το μνημείο και αφετέρου το έργο.